Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλωσορίσατε σε ένα καινούριο βλογάκι. Ξεκινάμε τώρα, δεν ξέρω τι θα τραβήξουμε σήμερα. Είναι ήδη μεσημέρι, ξυπνήσαμε αργά, ξεκουραστήκαμε, ήπιαμε χαλαρά το καφέ μας. Σήμερα, ξέρετε, είμαστε έτσι ψιλοκομμάτια όλοι. Τα παιδιά είναι στο σαλόνι, στο καναπέ, έτσι πως κοιμόντουσαν έτσι και είναι. Κοίταξε, ήρθε και ο Βασίλης. Ο Βασίλης κοιμόταν κανονικά στο κρεβάτι του. Η Αναστασία είναι ακόμα εδώ. Τώρα σε λίγο θα έρθουν οι κουμπάριν να μαζευτούμε σιγά σιγά για σχολείο και τα λοιπά. Θα πάω τώρα κάτι να ετοιμάσω για μεσημερινό να φάμε. Δεν ξέρω τι θα φάμε. Για πρωί τους είχα φτιάξει τα pancakes με μπανάνα. Πολύ ωραία φάγανε με το στάκι, με το ένα, το άλλο, τσάι, κακάο, όποιος ήθελε. Όλα καλά. Και τώρα λέω, πάω να φτιάξω κάτι για μεσημεριανό. Τι θα φτιάξω, δεν έχω ιδέα. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν ξέρω, βαρέθηκα από το φαγητό. Δεν ξέρεις κάθε φορά τι κάνω. Ακούω κλωστές από το τζιν. Και τώρα κάτι θα βρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι θα σκεφτώ. Αυτά, έκανα μοντάζ το χτεσινό το βλογκάκι. Τώρα σε λίγο θα σας το ανεβάσω. Ήρεμα. Τίποτα, το ιδιαίτερο σας λέω, ήρεμα και ωραία. Εδώ μέσα πάω λοιπόν να δω στην κουζίνα τι έχω. Αχ, χαχ, χαχ. Ναι, εδώ η family είναι και η Anastation. Γεια σου το καλό το κοριτσάκι, μπράβο. Εσύ πού είσαι, για να σε δούμε. Γιορταζόμενη. Τι έγινε, ήπιες χτες πολλά ποτά και δεν μπορείς σήμερα να σηκωθείς. Ήπια βότκα, ήπια πολλά. Ήπιες βότκα, τι ήπιες, κονιάκ, βίσκι, τι ήπιες κοριτσάκι μου, κοιτάξτε εδώ ο Μάι, κοιτάξτε εδώ ο Μάι, κοιτάξτε εδώ ο Μάι, Μάι, είναι και ο Βασίλης εδώ και στο σπίτι γίνεται αυτός εδώ ο πάνικος, χάος, 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 χάος. Μόλις φάγαμε, όπα, είναι με τις πιζάμες, κρύβεται. Αχ, αυτή η ηλικία. Φύγανε οι κουμπάροι, κοιτάξτε εδώ, έχω βγάλει έρπη, έχω βάλει αλεφή. Ναι, δεν ξέρω γιατί και πώς και τι. Ναι, Μάι, ναι. Σιγά σιγά θα μπούμε τώρα στη ρουτίνα μας. Σήμερα είναι ωραία έξω, πολύ ωραία, έχει ζέστη, δεν φυσάει τίποτα, καθόμαστε στο μπαλκόνι και τώρα, Βασίλη, μην φωνάζεις, και τώρα βραντάκι είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα πάω τώρα να... Αλλά όχι, δεν μπορώ τώρα αμέσως να πάω να πλύνω τα πιάτα, γιατί πήγε το να κάνει μπάνιο, γιατί θα ρίχνω νερό και δεν θα έχει νερό η Τόνια. Όχι ότι δεν θα έχει νερό όταν πλένεται κάποιος, δεν μπορείς να ρίξεις την κουζίνα, γιατί ξέρετε, χαλάει η πίεση και δεν έχει ζεστό νερό καλό, ή μπορεί να της έρχεται καυτό ή δεν της έρχεται καθόλου. Τέλος πάντων, οπότε τι είναι αυτό, Βασίλη? Τι είναι, Μάι? Τι είναι, Μάι? Μάι, μετά... Θα πάω να πλύνω όλα τα πιάτα, γιατί γίνεται στην κουζίνα ο μεγάλος ο χαμός. Μην έχω αύριο δευτεριάτικα, δεν θέλω, δεν ξέρω. Έλεγα ότι θα τα πλύνω το πρωί, αλλά
Δεν θέλω το πρωί να τα πλύνω. Τα αγόρια μου εδώ. Το μεγάλο και το μικρό. Ναι. Αγοράκι. Πού είναι ο Μάη. Κοίτα και ο Μάη θέλει να δει παρέα μαζί σου ταινία, Βασίλη. Είδες. Έλα πήγαινε και στο Βασίλη να δείτε ταινία. Έλα πήγαινε να δεις με το Βασίλη ταινία. Μπορεί... Τι μπορεί. Να πάμε βόλτα. Εντάξει. Λέμε... Εδώ, μωρέ. Δεν θέλει, θέλει τη μαμά. Κάτι θέλει τη μαμά. Κάτι θέλει τη μαμά αυτός. Αυτός ο Φατσούνης θέλει αγκαλίτσα. Θέλει τη κάμερα. Θέλει τη κάμερα. Να σας δείξω τα λουλούδια, δεν χαλάνε. Κοιτάξτε το πώς κρατάνε. Εντάξει, κάποια χρυσάνθημα έχουν ήδη ήταν όταν τα αγόραζα. Έτσι, αλλά κρατάνε μια χαρά. Κοιτάξτε εδώ, ακόμα κρατάει τέλεια. Γιατί το σφουγγάρι, αυτό που πήρα το μόσι, έχει νερό. Οπότε μπορεί να ρίξω και λίγο νεράκι έτσι μέσα για να βρεχεί κι άλλο. Αυτά εδώ ανάνοιξαν. Σας είπα ότι μου έλεγε και ο άνθρωπος ότι δεν ανοίγουν πολύ, απλά μυρίζουν πολύ ωραία αυτά. Δεν ξέρω πώς λέγονται και τι είναι, δεν έχω ιδέα. Εντάξει, εγώ φανταζόμουν ότι θα έχει περισσότερη επιλογή, περισσότερη ποικιλία, αλλά αυτά βρήκα, αυτά πήρα. Δεν πειράζει, και έτσι βγήκε μια χαρά. Οι ανθοδέσμοι μας. Τι θα κάνουν τα αγόρια μου? Θα δούμε μια ταινία. Θα δείτε μια ταινία, ωραία είναι. Ναι. Αυτό που έλεγε ο Βασίλης, ναι, με δύο κορίτσια, κοπέλες, τι είναι. Ναι. Α, εδώ, ανεβαίνουν κάπου σε ένα αναρρίχηση. Αυτός τώρα θα σκοτωθεί. Όχι. Ναι. Πολύ ψηλά, καλέ. Ναι. Και τι είναι, χωρίς τίποτα, έτσι απλά ανεβαίνει. Πω, κοιτάξτε και πόσο ψηλά είναι. Πω, δεν μπορώ. Εγώ φοβάμαι τέτοια. Εντάξει, έχουν ασφάλεια, αλλά είναι ιδιώτος μόνο. Ναι. Παναγιά μου. Καλά, εντάξει. Τρώει το βραδινό του. Το στάκι με χυμό. Καλή όρεξη. Ήταν τη ταινία, ντρώσαν παλάμες τους. Γιατί φοβούνται το ύψος και ο Βασίλης και ο Ανδρέας, αλλά εντάξει. Εγώ δεν φοβάμαι το ύψος, αλλά μία είδατε. Θα σου πω μετά. Μόλις έκανα μπανάκι, άνοιξα τη σεζόν, φόρεσα πρώτη φορά τη ρόμπα, τη ζεστή, γιατί κρύωνα, δεν ξέρω, μόνο με την πιζάμα κρυώνω και δεν φοράω ακόμα χειμωνιάτικη πιζάμα, την καλοκαιρινή τυραντάκι είμαι, οπότε κρύωνα. Έχω πάει και μήλο.
Αχ, δεν θέλω τίποτα για το βράδυ. Χτες το βράδυ όταν γυρίσαμε, κόψαμε τη τούρτα και δεν ξέρω, σας είπα, δεν σας είπα, τη τούρτα την έχω παραγγείλει από το στεργείο. Εντάξει, όλοι έχουν φάει μια χαρά, δεν τους έχει πειράξει τούρτα. Εγώ γενικά δεν τρώω γλυκά τέτοια απ' έξω. Αν φτιάξω εγώ τούρτα θα φάω απ' έξω, έτσι τούρτες δεν τρώω ποτέ γιατί με επηρεάζουν στο στομάχι, δεν μπορώ, μου πέφτουν πολύ βαριές. Πολύ βαριά τα γλυκά αυτά. Και λέω θα δοκιμάσω ένα κομματάκι, μικρό κομματάκι πήρα τούρτα. Με έπιασε το στομάχι, ξέρετε, μου έπιασε έτσι πολύ, δεν ξέρω τι βάζουν, μαργαρίνη, λίπη, δεν ξέρω τι στο καλό βάζουν σε αυτές τις τούρτες. Χάλια, δεν μπορώ. Και ήταν και πάρα πολύ γλυκιά η τούρτα. Δεν τρελάθηκα, δεν μπορώ να πω ότι είναι. Καλό μαγαζί θεωρείται, καλό ζαχαροπλαστείο, αλλά δεν τρελάθηκα καθόλου με τη τούρτα. Δηλαδή δεν ευχαριστήθηκαν. Όλοι φάγανε, κανένας δεν είχε πρόβλημα, αλλά λέω, ήταν πάρα πολύ γλυκιά. Εντάξει, θέλεις το γλυκό να είναι λίγο πιο, κάπως πιο light, πιο ελαφρύ, πιο... Υπάρχουν οι προηγούμενοι τούρτα που είχαν φέρει τα κορίτσια στη Τόνια που τις κάνανε έκπληξη, ήταν πιο ωραία, παρόλο που εγώ δεν έχω φάει. Μου είπε ο Ανδρέας που δοκίμασε, λέει, είναι πιο ωραία από αυτή τη τούρτα. Και πρέπει να ήταν κάπου εδώ, σε ένα μικρό ζαχαροπλαστείο, δεν ήταν κάτι το γνωστό φαντάζομαι, δεν ξέρω που την έχουν πάρει. Είχαμε το κουτί. Τόνια, ξέρεις από πού πήραν τα κορίτσια τη τούρτα? Όχι. Δεν ξέρεις, Οπότε αυτά. Πήγε ο Βασίλης για μπάνιο, ο Ανδρέας έχει κάνει μπάνιο. Έκανες μπάνιο? Ού. Όχι, αλήθεια. Ναι. Εσύ έκανες, εγώ έκανα, η Τόνια έκανε, λούστηκε και τα λεπά. Εγώ δεν λούστηκε, εγώ αύριο θα λουστώ. Και πάμε να ξαπλώσουμε, να ξεκουραστούμε, μήπως πέσουμε σήμερα λίγο πιο νωρίς. Αύριο σχολείο. Τι είναι? Είναι και 20 παιδιά. Ναι, 9 και 20. Ναι, σαν τις κότες. Σαν τις κότες, τις κοτούλες. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Bye bye, γεια σας. Γεια σας.